Η σεξουαλική ζωή, όπως και άλλα θέματα, είναι πολύ απλά εάν κάποιος μπορεί να τα ζήσει με απλότητα. Όπως για παράδειγμα το να τρώει κανείς το φαγητό του, να πίνει ένα αναψυκτικό, να πηγαίνει μία βόλτα, να συζητά με τους φίλους του. Όλα αυτά είναι πολύ απλά. Τι συμβαίνει όμως στις περιπτώσεις στις οποίες ο άνθρωπος μπερδεύεται και εστιάζει σε αυτές τις φυσιολογικές συμπεριφορές με έναν τρόπο παράδοξο ή μπερδεμένο. Για παράδειγμα, ενώ είναι φυσιολογικό να τρώει κανείς με άνεση το φαγητό του, εάν έχει φοβία κατάποσης, τότε το φαγητό γίνεται για αυτόν ένα πρόβλημα. Αν και είναι φυσιολογικό και εύκολο να επικοινωνεί κανείς με τους άλλους, εάν πάσχει από κοινωνική φοβία, είναι πιθανόν να αποφεύγει τους ανθρώπους ή να αντιμετωπίζει έντονες δυσκολίες στις διαπροσωπικές του σχέσεις. Επίσης, αν και είναι πολύ εύκολο να πλύνει κανείς τα χέρια του ή να κάνει ένα ντουζ, αυτή η διαδικασία μπορεί να γίνει επώδυνη εάν ένα άτομο ταλαιπωρείται από συμπτώματα ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, τα οποία τον αναγκάζουν να πλύνει τα χέρια του 10, 20, 50 ή 100 φορές ή να κάνει ένα ντουζ το οποίο θα έχει διάρκεια μιας ή δύο ωρών. Οπότε τα απλά πράγματα είναι δυνατόν να γίνουν πολύπλοκα όταν κάποιος αντί να τα λειτουργεί με ελευθερία, χαλαρότητα και αυθορμητισμό εστιάζει χωρίς να το επιλέγει σε κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες τον ταλαιπωρούν και καθιστούν μια εύκολη και ευχάριστη εμπειρία όπως είναι το φαγητό σε μια δύσκολη, πολύπλοκη και επώδυνη διαδικασία. Με ανάλογο τρόπο είναι δυνατόν να ζει κανείς ελεύθερα, χαλαρά και ευχάριστα την σεξουαλική του ζωή και να μην αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα. Για παράδειγμα, δύο σύζυγοι είναι πιθανόν να βιώνουν χαλαρές και ευχάριστες σεξουαλικές εμπειρίες χωρίς να χρειαστεί να εστιάσουν στο πώς κάνουν αυτό που κάνουν και γιατί το κάνουν. Απλά ζουν αυθόρμητα την σεξουαλική του ζωή χωρίς να την αναλύουν, χωρίς να εστιάζουν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, χωρίς να έχουν ανεδαφικές προσδοκίες, χωρίς να περιμένουν κάτι συγκεκριμένο από τον άλλον και χωρίς βέβαια να βάζουν τον εαυτό τους σε δοκιμασίες έχοντας την απαίτηση να έχουν υψηλές σεξουαλικές επιδόσεις. Μπορούν να ζουν τη σεξουαλικότητά τους ελεύθερα, χαλαρά και ευχάριστα. Όμως, επειδή η σεξουαλική ζωή είναι ένας ουσιαστικός, πρωτογενής και σημαντικός τομέας της προσωπικής ζωής του ατόμου, ακριβώς εξαιτίας της σημαντικότητας που έχει για την προσωπική του ζωή, είναι δυνατόν να τον μπερδέψει, να τον ταλαιπωρήσει και αντί να ζει με ευχάριστο και χαλαρό τρόπο την σεξουαλικότητά του, να την εξετάζει, να την αναλύει, να προσπαθεί να την βελτιώσει, να έχει υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό του ή τον σύντροφό του και να βιώνει μια αίσθηση αποτυχίας ή ανεπάρκειας. Στην περίπτωση αυτή έχουμε σεξουαλικές εμπειρίες οι οποίες αντί να φέρνουν το ζευγάρι πιο κοντά τον ένα στον άλλον και αντί να δυναμοποιούν την αγάπη στη σχέση, μπερδεύουν και προβληματίζουν σε τέτοιο βαθμό την ψυχολογική ζωή του ατόμου, ώστε θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σεξουαλική εμπειρία γίνεται πηγή δυσαρέσκειας και απογοήτευσης και σε αρκετές περιπτώσεις οι σύζυγοι, οι σύντροφοι αποφεύγουν την επαφή ώστε να μην νιώσουν τα έντονα αρνητικά συναισθήματα τα οποία είναι πιθανόν να προκύψουν μέσα από την διαδικασία της σεξουαλικής προσέγγισης. Συμπεραίνουμε από τα λεγόμενα αυτά ότι υπάρχει μία ποικιλία διαβαθμίσεων η οποία αφορά στην ποιότητα των σεξουαλικών επαφών. Μπορεί να είναι άκρος ευχάριστες έως άκρος δυσάρεστες.
Τα συνήθη προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι σεξουαλικοί σύντροφοι και αρκετές φορές τους οδηγούν στο γραφείο του ειδικού ψυχικής υγείας είναι η στητική δυσλειτουργία ή η πρόωρη εξπερμάτιση για τους άντρες και η οργασμιακή ανεπάρκεια για τις γυναίκες. Βέβαια, τα προβλήματα δεν είναι μόνο αυτά, γιατί όπως είπαμε, είναι σημαντικό η σεξουαλική εμπειρία να είναι ευχάριστη, να αναζωογονεί τη σχέση, να φέρνει το ζευγάρι πιο κοντά και να αναζωπυρώνει την αγάπη. Οι ειδικοί μπορούν να προτείνουν κάποιες μεθόδους για την αντιμετώπιση της στητικής δυσλειτουργίας, που σημαίνει ότι ο άντρας είτε δεν μπορεί να έχει στήσει κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής ή η σκληρότητα του πέους του δεν είναι η αναμενόμενη, αλλά αντί να είναι για παράδειγμα μια σκληρότητα του 100% είναι του 80, του 70, του 50, του 40 κλπ. Ή η πρόωρη εξπερμάτιση, που σημαίνει ότι ο άνδρας τελειώνει γρήγορα, γεγονός το οποίο δεν δίνει τη δυνατότητα στην σύντροφό του να φτάσει σε οργασμό, αλλά και πολλές φορές ο ίδιος δεν μπορεί καθόλου να ικανοποιηθεί, εφόσον είναι δυνατόν να τελειώσει πριν από τη διείσδυση ή τα πρώτα δευτερόλεπτα ή στο πρώτο ή το δεύτερο λεπτό της σεξουαλικής επαφής. Και όταν αναφερόμαστε στην οργασμιακή ανεπάρκεια της γυναίκας, εννοούμε πως η σεξουαλική σύντροφος δεν μπορεί να φτάσει σε κολπικό οργασμό κατά τη διάρκεια της συνουσίας και σε κάποιες περιπτώσεις ούτε σε κλιτοριδικό. Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι όλα αυτά δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όμως σύμφωνα με τη δική μου κλινική εμπειρία, η σεξουαλική ζωή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις συντροφικές και τις συζυγικές σχέσεις και επηρεάζει και προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της σχέσης και σε άλλα επίπεδα, όπως είναι για παράδειγμα η καλή επικοινωνία, η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων, η αγωγή των παιδιών κλπ. Η σεξουαλική ζωή παίζει το ρόλο της. Και γι' αυτό το λόγο με τη συγκεκριμένη ηχογράφηση θα υποστήριζα ότι στις περιπτώσεις όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για μια αυθόρμητη ευχάριστη σεξουαλική εμπειρία, τότε τα πράγματα γίνονται ιδιαίτερα πολύπλοκα. Διότι η διεργασία των ερωτικών περιπτύξεων αλλά και της συνουσίας είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο φαινόμενο. Οι παράγοντες οι οποίοι θα προσδιορίσουν την διεγερσιμότητα και τη στητική λειτουργία του άντρα αλλά και την διέγερση και τον οργασμό της γυναίκας είναι πολλοί και βρίσκονται σε μία σχέση διάδρασης, συνεξάρτησης ο ένας από τον άλλον. Θα παίξει λοιπόν ρόλο η επιθυμία που έχει ο ένας για τον άλλον και καμιά φορά η επιθυμία θα υποστηρίξει την ποιότητα της σεξουαλικής επαφής, ενώ σε κάποια άλλη περίπτωση η υπερβολή της επιθυμίας μπορεί να μπλοκάρει την σεξουαλική επαφή. Θα παίξει ρόλο η αισθητική, το κατά πόσον μου αρέσει αυτό που βλέπω στο πρόσωπο και στο σώμα του άλλου, αλλά επίσης θα επηρεάσουν την ποιότητα της σεξουαλικής επαφής, το βλέμμα του άλλου, η μιμική του προσώπου του, οι κινήσεις και οι στάσεις του σώματός του, το βλέμμα του, η αναπνοή του και εν γέννη ο τρόπος με τον οποίο θα εκφράζει την διεγερσιμότητά του, διότι πρόκειται για μία σχέση αμφίδρομη, όπου η διεγερσιμότητα του ενός επηρεάζει την διεγερσιμότητα του άλλου και κάθε κίνηση, κάθε μορφασμός, κάθε ήχος, κάθε μυρωδιά, ακόμη και κάθε σκέψη και κάθε φαντασία και κάθε προσδοκία θα παίξουν το ρόλο τους και θα επηρεάσουν και θα προσδιορίσουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα της σεξουαλικής επαφής. Και βέβαια η αγάπη παίζει πρωταρχικό, ουσιαστικό, σημαντικό ρόλο. Αλλά όχι μόνο. Οι λεπτομέρειες, και μάλιστα οι λεπτομέρειες που δεν συνειδητοποιούμε, οι λεπτομέρειες που δεν αντιλαμβανόμαστε με το συνειδητό κομμάτι της νόησης, αλλά οι λεπτομέρειες που μας επηρεάζουν υποσυνείδητα,
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της σεξουαλικής εμπειρίας. Και λέει για παράδειγμα ένας άνδρας, «Μα χάνω τη στήση μου, νιώθω ανίκανος». Και εντάξει, αυτό είναι κάτι που φαίνεται, που διαπιστώνεται. Αλλά δεν μπορούμε να διαγνώσουμε σε ποιο βαθμό, σε ποιο μέτρο επηρεάζει την πτώση της στήσης η συμπεριφορά της γυναίκας. Ή σε ποιο βαθμό και σε ποιο μέτρο η σεξουαλική συμπεριφορά της γυναίκας δεν υποστηρίζει τη στητική λειτουργία του άνδρα. Και βέβαια σε σχέση με τον οργασμό της γυναίκας. Δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε με ακρίβεια με ποιους τρόπους η σεξουαλική συμπεριφορά του άντρα, αντί να πυροδοτεί τη διεγερσιμότητα της γυναίκας μέχρι τον οργασμό, τον καταστέλει. Δεν ανιχνεύονται οι παράγοντες, επειδή είναι πάρα πολλοί, είναι λεπτομέρειες, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή σχέση αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης. Και με την έννοια αυτή θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η σεξουαλική επαφή είναι ένα αδιερεύνητο μυστήριο. Κάτι δηλαδή που δεν μπορεί να μετρηθεί με αντικειμενικό τρόπο, ούτε μπορεί να ερμηνευθεί με βάση συγκεκριμένα αντικειμενικά δεδομένα. Διότι εδώ παίζουμε με βιώματα και με συναισθήματα. Εδώ ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζουν υποσυνείδητοι παράγοντες. Η φαντασίωση, το πάθος, ο πόθος, η προσδοκία, το όνειρο, η ανάγκη. Γι' αυτό το λόγο, εάν η σεξουαλική επαφή δεν λειτουργεί αυθόρμητα και δεν παράγει ποιότητα με έναν φυσικό τρόπο, τότε γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη. Διότι αν εστιάσουμε και προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τις λεπτομέρειες οι οποίες προσδιορίζουν την ποιότητα της σεξουαλικής εμπειρίας, θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να βγάλουμε άκρη. Μπορούμε βέβαια να προσεγγίσουμε το μυστήριο αυτό της σεξουαλικής επαφής, μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις και μπορούμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε ερμηνευτικά σχήματα κατανόησης, αλλά στο τέλος πάντοτε κάτι ξεφεύγει, γιατί κάτι υπερβαίνει τις νοητικές μας δυνατότητες, αλλά υπερβαίνει και τη δυνατότητά μας να ελέγξουμε όλες τις παραμέτρους οι οποίες επηρεάζουν την ποιότητα της σεξουαλικής επαφής. Γι' αυτό είπαμε ότι πρόκειται για ένα μυστήριο, το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις βιώνεται αυθόρμητα, ελεύθερα, χαλαρά, ζωντανά, ίσως και δυναμικά. Και τότε όλα είναι εντάξει. Δεν χρειάζονται αναλύσεις και εξηγήσεις. Ζούμε το σεξ όπως για παράδειγμα κολυμπάμε ή τρέχουμε. Αλλά εάν εστιάσουμε στον τρόπο που κινούνται τα πόδια μας ενώ τρέχουμε ή προσπαθήσουμε να ελέγξουμε τις κινήσεις των χεριών και των ποδιών και των αναπνοών που μας κρατάνε στην επιφάνεια της θάλασσας, τότε μπερδευόμαστε. Θα θέλαμε οι διεργασίες αυτές να γίνονται αυτόματα, ελεύθερα, παρορμητικά, με δυναμική χαλαρότητα. Αλλά καμιά φορά δεν είναι δυνατόν. Οι ευαίσθητοι και οι ευάλωτοι άνθρωποι είναι πιθανόν να μπλέξουν και στη σεξουαλική του ζωή, γιατί κάτι θα τους ενοχλήσει. Θα αισθανθούν ότι στη συμπεριφορά του άλλου κάτι τους χαλάει. Ο τρόπος που τους κοίταξε, αυτό που τους είπε κατά τη διάρκεια της συνουσίας, το πώς κινεί το σώμα του, τα χέρια, τα πόδια, η λεκάνη, όλα αυτά παίζουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο και είναι πιθανόν ο ευαίσθητος και ευάλωτος και ευπαθής άνθρωπος να χάσει την διεγερσιμότητά του από τα ερεθίσματα που προσλαμβάνει από τον άλλον, είτε με συνειδητό τρόπο είτε υποσυνείδητα. Μπορεί και να μην ξέρει τι είναι αυτό που τον χάλασε. Μπορεί να μην γνωρίζει τι είναι αυτό που τον ενόχλησε. Όμως κάτι τον ενοχλεί, κάτι τον χαλάει, κάτι τον τραυματίζει. Είτε επειδή είναι υπερβολικά ευαίσθητος και ευάλωτος, είτε επειδή ο σύντροφός του ή η σύντροφός του δεν έχουν την ικανότητα και τη δυνατότητα να του προσφέρουν την εμπειρία που ο ίδιος έχει ανάγκη, την εμπειρία που θα ήθελε. Μακάρι να μπορούσαν να γίνουν όλα αυθόρμητα. Μακάρι να είναι αρκετή η παρόρμηση. Μακάρι να είναι αρκετός ο έρος. Αλλά καμιά φορά δεν είναι.
ενώ νιώθω πως θέλω τον άλλον, ενώ τον αγαπώ, ενώ συνειδητοποιώ ότι είναι ο κατάλληλος σύντροφος για μένα, δεν μπορώ να χαρώ τη σεξουαλική επαφή μαζί του. Και καμιά φορά ούτε τις ερωτικές περιπτύξεις και καμιά φορά ούτε ένα απλό άγγιγμα ή ένα απλό φιλί. Γιατί πάντα κάτι, μια μικρή λεπτομέρεια με χαλάει. Κάτι μου ρίχνει τη διάθεση. Ακόμη και αν δεν μπορώ να το εξηγήσω, ακόμη και αν δεν μπορώ να το αναγνωρίσω, ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνω με το συνειδητό κομμάτι του εαυτού μου. Ο βαθύς εαυτός αισθάνεται και ερεθίζεται ή ματαιώνεται από ήχους και κινήσεις που ο συνειδητός εαυτός δεν μπορεί να αναγνωρίσει και να κατανοήσει. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι κατά τη διάρκεια της συνουσίας συντελείται μια πανδεσία ή ένας πανζουρλισμός 10 αισθήσεων. Έχουμε τις 5 αισθήσεις του άντρα και τις 5 αισθήσεις της γυναίκας που βρίσκονται σε μια σχέση αλληλεπίδρασης, αλληλεξάρτησης, συνεχούς διάδρασης. Μακάρι οι σύντροφοι, οι σύζυγοι να βιώνουν ελεύθερα και αυθόρμητα μια πλήρη ποιότητα κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών τους επαφών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και ευχόμαστε να γίνεται έτσι. Εάν όχι, ή θα πρέπει να δεχθούμε αυτό το μικρό και το λίγο που μπορούμε να ζήσουμε μέσα από τη σεξουαλικότητά μας ή να ζητήσουμε τη βοήθεια κάποιου ειδικού. Σίγουρα όμως δεν είναι κάτι απλό, επειδή αγγίζει βαθιές πτυχές της προσωπικότητας, εφόσον η σεξουαλικότητα ριζώνει στα βάθη της ύπαρξης. Εύχομαι η σεξουαλική ζωή να δυναμοποιεί την αγάπη, να βελτιώνει τη σχέση, ώστε ο γάμος, με την εύνοια βέβαια και άλλων παραγόντων, να γίνεται πηγή χαράς, ζωής και νοήματος.